Απολύτω ασφαλέ είναι το νερό που φτάνει στι βρύσε των Θεσσαλονικαίων, αναφέρει σε ανακοίνωσή τη η ΕΙΑΔ ΕΕ σε συνέχεια του δημοσιεύματο του Έθνου, το οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει παραπλανητικό σχετικά με την πορεία τη εισαγγελική έρευνα για τα πετρελοειδή που εμφανίστηκαν στην επιφάνεια τη δεξαμενή του εργοστασίου επεξεργασία του νερού τη ΕΙΑΔ ΕΕ Σύνδο τον περασμένο Ιανουάριο. Όντω, την περίοδο του, 2000, του Ιανουαρίου του 2018 εμφανίστηκε στο νερό του Αλιάκμονα πριν φτάσει στην εγκατάσταση επεξεργασία νερού, δηλαδή πριν γίνει ο καθαρισμός του, να έχει αυξημένες συγκεντρώσεις υδρογων ανθράκων. Για το λόγο αυτό, η εταιρεία πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνου στη δικογραφία που διαβάστηκε από την εισαγγελία πρωτοδικών που διεξήγαγε σχετική έρευνα στο στρατοδικείο Θεσσαλονίκη, αναφέρεται ω πιθανή η ρήπανση από αγωγό του ελληνικού στρατού που διέρχεται από το βυθό τη τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. Η υπόθεση χρεώθηκε σε στρατιωτικό αντισαγγελέα και βρίσκεται στο στάδιο τη ποινική αξιολόγηση και το πιο πιθανό είναι να πραγματοποιηθεί συμπληρωματική έρευνα. Η ρήπανση διαπιστώθηκε στι 10 Ιανουαρίου του 2018. Η εταιρεία δεν έχει την ευθύνη αστυνόμευση ούτε του ποταμού Αλιάκμονα, ούτε και της ενωτικής διόρυγας που φέρνει το νερό από το φράγμα στις Βαρβάρες μέχρι την εγκατάσταση επεξεργασίας νερού. Μετρά όμως και, και από εκείνη την εποχή σε πολύ ταχτές ε, χρονικές περιόδους και σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, τον, ε, παίρνει δείγματα δηλαδή από το νερό του Αλιάκμωνα από το φράγμα του πολυφύτου έως και την εγκατάσταση επεξεργασίας. Ο κύριο Κρυστανίτη περιέγραψε πω η εταιρεία διαχειρίστηκε την κατάσταση εκείνε τι 10 μέρε του Ιανουαρίου. Να μειωθεί η είσοδο νερού από τον Αλιάκμονα, να αυξηθεί η είσοδο νερού από την Αραβισό. Το ισοζύγιο κρατήθηκε σε τέτοιο επίπεδο που η πόλη δεν είχε προβλήματα υδροδότηση και το δε λιγότερο νερό του Αλιάκμονα που ήρθε εκείνη την περίοδο στην εγκατάσταση καθαρίστηκε με απόλυτο τρόπο. Και ξαναλέω και πάλι, ακόμα και σε εκείνε τι 10-12 μέρε που κράτησε οι αυξημένε συγκεντρώσει στο νερό του Αλιάκουμανα πριν την εγκατάσταση νερό που πήγε στην πόλη ήταν απόλυτα ασφαλέ. Να σημειωθεί πω η διοίκηση τη ΕΛΙΑΔ δεν έχει λάβει κανένα πόρισμα από τη δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο θέμα.